θα σας δώσει θέση των δύο ομάδων μετά το πέρας του κόρνερ. Τσολακίδης εκτελεστής του κόρνερ στις πρώτες στιγμές αναμέτρησης. Δεύτερο λεπτό, η μπάλα δεν βγαίνει από τα μετώπιστα, εδώ κεφαλιά και δεν ξέρω αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Γκολ δείχνει η κυρία Μουλοπούλου. 1-0. Οι γηπεδούχοι με την κοντινή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Έχω τον εντύπωση ότι πρέπει να ήταν ο στόπερ που πραγματοποίησε το 1-0. Ο Παυλίδης. Τέταρτο λεπτό, το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Πρώτο κόρνερ και για αυτούς. Δεύτερο δοκάρι, μπάλα στο δοκάρι, 1-1. Η μπάλα στο απέναντι δοκάρι βρίσκει ουσιαστικά στην εσωτερική μεριά του δοκαριού και από την απέναντι μεριά της εστίας του το Παλίδη. Ισοφάρισε 1-1 με μια καταπληκτική εκτέλεση κόρνερ για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, οι οποίοι φέρνουν το μάτς στα ίσα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Θέμελης πρέπει να είναι ο εκτελεστής. Το τέρμα ήταν πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Αφήνει ο Παυλίδης την μπάλα να καταλήξει στα χέρια του το Παλίδη, παρολίγο το λάθος. Όντως έγινε και από μακριά χάνει μια ιδανική ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Γκαϊτατζής προσπάθησε να κρεμάσει τον το Παλίδη εκμεταλλευόμενο στο λάθος. Επιβοβεύτη προσπάθεια, δεν αποφεύθηκε το λάθος. Τσιτσακίδης έφερε προθυμένα στον Σιώπη, ο οποίος περνάει περίτεχνα στην γραμμή του πλαγιού, κόβει την μπάλα σιρτά στον Δουρουγιδένη. Ένα ψηλό κρεμαστό του Δουρουγιδένη δεν κρεμάει τον το Παλίδη, ο οποίος μαζεύει την μπάλα. Δεν υπάρχει παράβαση, ούτε offside τώρα. Ο Τοπαλίδης όμως καταφέρνει και αποκρούει το τέτα-τέτ του Θέμελη στο 15ο λεπτό. Υπήρξε ο σοβαρός τραυματισμός, η μεγάλη απουσία για τους ασπρόμαυρους του Μέγα είναι ο Γιώργος Σοσιάκας, ο οποίος τραυματίστηκε, έκοψε τον αχίλιο τένοντας την τελευταία προπόνηση την απογευματινή, την παραμονή του απόψινού αγώνα. Μία ώρα ακριβώς πριν το μάτς βγήκε από το χειρουργείο και η ενημέρωσή μας από τον ενδότερο οικογενειακό του κύκλο, για την ακρίβεια από τον πατέρα του, ήταν ότι όλα πήγαν καλά στην χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα του Γιώργου του Σοσιάκα. Όλα πήγαν ευτυχώς καλά για τον Γιώργο. Θα κάνει ένα καλό 15 Αύγουστο, μια και η Παναγιά ήταν μαζί του. Για να συνεχίσει βέβαια την αποθεραπεία του μετέπειτα. Και αν όλα πάνε καλά, να ξαναπανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους. Η καλύτερη ευχή μας λοιπόν να συνοδεύει τον Γιώργο Σοσιάκα, που είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή απουσία για τους ασπρόμαυρους στο απόψινό παιχνίδι. Στερούνται των υπηρεσιών του, είχε μια εκπληκτική περσινή παρουσία ο Σοσιάκας και ενώ όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία, ήρθε η άσχημη στιγμή. Το τελευταίο timing της προπόνησης χθεσινής, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Σοσιάκας μία ώρα ακριβώς πριν την έναρξη αυτού του αγώνα να είχε χειρουργηθεί στον Άγιο Λουκά στη Θεσσαλονίκη. Και επαναλαμβάνω, μια ώρα πριν είχαμε την πληροφόρηση ότι όλα πήγαν καλά και η αποθεραπεία για τον Γιώργο ξεκινάει. 1-1 από το πρώτο πεντάλεπτο. Σιώπης. Ένα σουτ ακίνδυνο από τον Τσολακίδη στο 30. Έφερε στον Ετοπάλι, κλεισμένος ο Σιλντιγιάν. Έχασε κανονικά την μπάλα κατά την κυρία Μουλοπούλου. Μεταβίβαση για τον Εθέμελη στο Ίνοβιτς, πλασάριο στο Ίνοβιτς. Σημαντική στιγμή αυτή, η τέταρτη είναι για τους μπλε της Αλεξανδρούπολης. Τη φορά αυτή με τον Ελάζαρο στο Ίνοβιτς στο 33. Πέρασε δύο, το 1-2, πολύ ωραία συνεργασία. Εδώ προϋποθέσεις, εδώ το Σαλπιγκίδη. Σαλπιγκίδης με τον Παπαδόπουλο. Στην κίνηση ο νεαρός Παπαδόπουλος. Τελειώνει μια φάση για τους γηπεδούχους. Ο νεαρός 15,5 χρονών καταχειροκροτείται από τον κόσμο. Μια τελική εδώ για τους γηπεδούχους στο 36. Στο Ίνοβιτς, Καϊτατζή, Σιδηρόπουλος, ένα σουτ, κοντράρει μπάλα, εύκολα μαζεύει ο Τοπαλίδης. Η μπάλα κόντραρε στον Ετούρα.
Σαλπιγκίδης προς τον Αντιγιάννα, κόβει ο Στοϊνόβιτς Γκαϊτατζής. Προϋποθέσεις για τους φιλοξενούμενους, στο σούτ όμως του Γκαϊτατζή αστοχό. Μπαλαχάθηκε σιώπης κάθετα στον Παγωνίδη, το σούτ το μαζεύει ο νομικός στο 49. Ωραία ενέργεια από Αναστασιάδη. Αναστασιάδης εδώ με τον Τοπάλη Παπαδόπουλος. Στην περιοχή ο νεαρός ψάχνει την επιλογή, καλή προσποίηση και εδώ η προσπάθεια, δεύτερη ενέργεια, πάρα πολύ καλή, χειροκροτείται ο νεαρός. Ο Παπαδόπουλος όμως θα καθαρίσει το σούτ του Έτορο Παπαδόπουλου, γηπεδούχος και φιλοξενούμενος αντίστοιχα, στο ίδιο χρονικό σημείο, στο 49. Τσολακίδης εδώ αντεπίθεση, βγαίνει η παλιά για τον Σαλπιγκίδη. Θα βγει από την εστία του ο Μπόγλου και θα παραχωρήσει πλάγιο. Πολύ ωραίος ελιγμός από τον νομικό. Να και το σούτ του Σαλπιγκίδη. Πολύ ωραία ενέργεια προσωπική από τον νομικό. Αναζητήθηκε ο Σαλπιγκίδης, το σούτ του οποίου βγάζει εύκολα ο Μπόγλου. Στοϊνόβιτς, το παιχνίδι έχει ανοίξει. Ανοκάτω ο Σκόπουλος μπροστά του. Στοϊνόβιτς γεμίζει προς τον Θέμελη, στο έδαφος αυτός. Παγωνίδης πέφτει όμως, ο νομικός μπλοκάρει την μπάλα. Παρά τα αυτά όμως γυρίζει τη φάση πίσω η Μούλοπούλου, δίνοντας φάουλ υπέρ του Θέμελη. 66ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 δείξει του σκόρα του πρώτου ημίχρονου. Λάζαρος Στοϊνόβιτς περνάει η μπάλα από το τείχος. Εκπληκτική απόκρουση του Γιώργου νομικού στο 66. Προθυμένη παλιά για τον αδερφό του, μπάλα πέρασε για Αναστασιάδη. Ανοίγει ο Αναστασιάδης, δεν τον προλαβαίνουν οι αμυντικοί, διαγώνια. Πλασάρει ο Αναστασιάδης και ο Μπόγλου με διπλή ενέργεια τελειώνει τη φάση. Μπαλιά για τον Σαλπιγκίδη. Σαλπιγκίδης από τα πλάγια θέλει να μπει στην περιοχή, είναι σε αυτήν, πέρασε. Εδώ ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι. Out δείχνει η Μουλοπούλου, παρά τις διαμαρτυρίες από τον Σαλπιγκίδη, η πτώση του οποίου σαν μαρκαρισμα εκεί διαμαρτύρεται στον πρώτο βοηθό ο Σαλπιγκίδης, ζητώντας πέναλτι στη φάση αυτή του 83ου λεπτού. Τίποτα όμως για την Μουλοπούλου που αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Τσιγκελίδης Σίλβη με το Δαγκούλη. Εδώ προϋποθέσεις για το Δαγκούλη. Ξεχύνεται μπροστά ο Δαγκούλης, φέρνει την μπάλα δεξιά. Σαλπιγκίδης, η πάσα στον Δαγκούλη. Δαγκούλης, ελιγμός του Δαγκούλη, θα σουτάρει και σημαντική στιγμή για τον Δαγκούλη στο 84ο λεπτό. Σιλβιγιάννε μπαλαχάθηκε, αλλά και από τον Ελευθεριάδη χάθηκε. Σιδηρόπουλος Τσιγκελίδης από μακριά, το σούτ θα μπλοκάρει ο νομικός.